Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ από το ΔΑΚ, όπου σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, θα ξεκινήσει ένα μεγάλο φιλικό ανάμεσα στην τοπική ομάδα της Ροδόπης που χρησιμοποιεί το γήπεδο του ΔΑΚ. Ο λόγος ασφαλώς είναι για τον Πανθρακικό και στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης, την νεοσύστατη ομάδα που θα παίξει στα σαλόνια σε μία εβδομάδα από τώρα, σε λίγες μέρες μάλλον από τώρα, στα σαλόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Με τα πράσινα η ομάδα του Πανθρακικού, με τα πορτοκαλί η ομάδα της Αλεξανδρούπολης, όπως είναι και η ονομασία σε αυτή την νεοσύστατη ομάδα που προείπαμε λίγο πιο πριν. Χτυπάει η μπάλα και πάλι σε αυτόν, θα επιχειρήσει μια νέα σέντρα, το κάνει, ο Καϊδέτης θα σταματήσει πολύ ώρα, θα κάνει το ανάποδο έτσι ψαλίδι, ο Συνοδεινός θα μπλοκάρει. Πολύ ωραίο. Ο Λεγάτος θα δώσει στον Βιόπουλο. Θα κάνει αυτό στο σουτ. Πέφτει ο Συνοδεινός σε κόρνερ. Ωραία φάση στο τέταρτο λεπτό. Ο Γκαϊδατζής φεύγει πάρα πολύ ωραία. Κάνει τη σέντρα. Αφύλακτος εκεί ο Βιόπουλος. Θα κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Με τον Λεγάτο να δίνει δεξιά. Απόκρουση σωτήρια εκεί του Συνοδεινού και το πρωτάθλημα της ΑΕΡΑΣ Τεχνικής, ενώ τώρα προσπάθησε εκεί ο Πατσιόρας, θα κλέψουν, θα γίνει ένα ωραίο σουτ, καμία τύχη ωστόσο και δεν έχει αγώνα κυπέλου, ενώ τώρα η Αλεξανδρούπολη θα μπει πολύ ωραία μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σουτ 0-1, πολύ ωραίο το τέρμα. Πολύ ωραία εκτελεσμένο το τέρμα, θα μάθουμε και ποιος είναι σε λίγο. Ωραία κοφτή παλιά τώρα, θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Τρούπκος θα διώξει την μπάλα. Ωραία προς το Βιόπουλο που θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Να ευκαιρία τώρα για τον Πανθρακικό. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη. Να δούμε. Ωραία εκτελεσμένο. Νάνος ωραία ξεφεύγει. Παπαδόπουλος. Πολύ ωραία παλιά προς τον Γκαϊδατζή που θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το πλασέ και έχουμε δοκάρι. Και τώρα φεύγουν στην αντεπίδεση οι παίκτες της Αλεξανδρούπολης. Ο Μπόσκος προσπάθησε, όμως έχουμε το 2-0. Δίπλα στον Βιόπουλο. Βιόπουλος τώρα κρατάει την μπάλα. Θα δώσει στον Τσιανάκα, θα κάνει αυτό το σουτ δίπλα από το δοκάρι του Συνοδεινού η μπάλα. Μετά ήρθε το 0-2 για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε ευκαιρία για την Αλεξανδρούπολη. Θα γίνει το σουτ 0-3 πάρα πολύ γρήγορα. Η μπάλα απομακρύνεται. Ωραίο το σούτ εκεί από τον Λεγάτο. Ρουμπιές θα κερδίσει και θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Γκαϊδατζή στο σούτ. Γκολ. Ο Γκαϊδατζής θα πάρει την μπάλα, θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα πέσει, δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία εκεί προβολή του Ρουμπιέ, η μπάλα out. Ο Γκαϊδατζής πολύ ωραία στον Παπαδόπουλο, για να δούμε, αυτός θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ευκαιρία για τον Πανθρακικό.
Ωραία, κάθε την παλιά. Για να δούμε τώρα. Πλασέ. Σε πρώτη φάση απόκρουσε ο Κεχαγιάς. Γίνεται εκεί ένα νέο σουτ. Η μπάλα κόρνερ. Μουρατίδης αφήνει. Για να δούμε ξαναδοχή η Λία που μπήκε πριν από λίγο. Θα κάνει το σουτ. Κόρνερ. Με 2-5 παίκτες στα καρέ, απευθείας προσπάθησε εκεί, χωρίς τύχη. Και έχουμε το τέλος αυτού του παιχνιδιού, του φιλικού παιχνιδιού. Πανθρακικός, Αλεξανδρούπολη, 1-3 το σκορ εδώ από την Κομωτινή.